Πρώτος καλεσμένος στην εκπομπή μας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Ανδρέας Μουζουρίδης. Κύριε Μουζουρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Βανίκο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας και καλή αρχή στη νέα μας προσπάθεια. Καταρχήν να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξανασχοληθώ και πάλι με τον χώρο της Καλαθόσφαιρας. Θέλω καταρχήν να μιλήσουμε, κύριε Μουζουρίδη, λίγο για το... για την ανάγκη ουσιαστικά της δημιουργίας αυτής της εκπομπής. Υπήρχε φυσικά η εκπομπή, υπήρξε ένα διάστημα κενό. Τώρα, τι έχει αναγκάσει, σε εισαγωγικά το αναγκάσει, την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης να ξαναφέρει στο προσκήνιο την εκπομπή που θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στο χώρο του κυπριακού μπάσκετ. Είναι μέσα στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής, την οποία έχουμε θέσει ως Διοικητικό Συμβούλιο την προώθηση και την προβολή της καλαθόσφαιρας στην Κύπρο, της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας. Υπάρχει αυξημένη ανάγκη να προβάλλουμε το προϊόν μας, να προβάλλουμε τους καλαθοσφαιριστές μας, να προβάλλουμε τους προμονητές, γενικά να προβάλλουμε το έργο που γίνεται στην Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Και παίρνοντας και μια τεχνογνωσία από άλλες εκπομπές τις οποίες είχαμε δει, αλλά και παράλληλα έχοντας και την τεχνογνωσία του εγχειρήματος που κάνουμε τα τελευταία 2 χρόνια για αναβάθμιση του προϊόντος μέσω της πλατφόρμας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, καθώς επίσης και τον podcast τον οποίο είχαμε δημιουργήσει και συνεχίζουμε να προβάλλουμε. Πήραμε την απόφαση να δημιουργήσουμε και μια διαδικτυακή εκπομπή η οποία θα ασχολείται καθαρά με μπάσκετ. Βεβαίως, ένα μεγάλο μέρος του χρόνου θα αναλώνεται στην καθημερινότητα του κυπριακού μπάσκετ και βεβαίως οι φίλοι της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας θα μπορούν να απολαμβάνουν και μπάσκετ της Ευρώπης, της Ελλάδας και από τον μαγικό κόσμο του NBA. Κύριε Μουζουρίδη, πρέπει να πω και πρέπει να τονίσω ότι τις τελευταίες 15 περίπου μέρες που είμαστε σε επικοινωνία, το γραφείο τύπου της Ομοσπονδίας κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχει ετοιμάσει πάρα πολλά θέματα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον Ανδρέα τον Χριστοφή για την πολύτιμη βοήθειά του. Ένα γραφείο μπάσκετ και μια Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, η οποία... Ομοσπονδία βασικά, έχει καταθέσει, κύριε Μουζουρίδη, εσείς προσωπικά, έχετε καταθέσει μία πρόταση το τελευταίο διάστημα για να μπούμε και στα νέα του αθλήματος. Έχετε καταθέσει μία πρόταση για ενιαίο αθλητικό δικαστήριο, ενιαία αθλητική νομοθεσία βασικά, που θα διέπει όλες τις ομοσπονδίες, τις αθλητικές, πέραν της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Για ποιο λόγο έχετε προβεί σε αυτή την ενέργεια? Ναι, είναι μία πρόταση η οποία έχει εκπονηθεί ή αν θέλετε καλύτερα η βασική ιδέα ή η φιλοσοφία αυτής της πρότασης έχει εκπονηθεί το τελευταίο διάστημα. Έχει αποσταλεί σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομοσπονδίες. Έχουμε στείλει στον ΚΟΑ, στην ΚΟΕ, στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και έχουμε κάνει και μία ενημέρωση και στα κόμματα. Πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη? Η ανάγκη έχει προκύψει μέσα από την τριβή όλων των ομοσπονδιών με το θέμα της γρήγορης απονομής αθλητικής δικαιοσύνης, στην δυσκολία ανεξέβρεσης ειδικών νομικών που θα ασχολούνται με το αθλητικό δίκαιο για να μπορούν να αποδίδουν την αθλητική δικαιοσύνη, αλλά και βεβαίως να απεγκλωβιστούν οι ομοσπονδίες από τη δύσκολη προσπάθεια ανεξέβρεσης και σύστασης του οποιοδήποτε δικαστικού σώματος εντός των ομοσπονδιών τους. Η πρόταση μας, Πανίκο, έχει αγκαλιαστεί από αρκετές ομοσπονδίες. Θα γίνει μια πιο λεπτομερής ενημέρωση από την Ομοσπονδία μας σε περίπου ένα μήνα, όπου θα συγκαλέσουμε και θα καλέσουμε όλους τους πρόεδρους όλων των Ομοσπονδιών να παρευρεθούν. Όπως έχω πει και αρχικά, είναι μια αρχική ιδέα. Θα συνδιαμορφωθεί αυτή η ιδέα με όλες τις Ομοσπονδίες οι οποίες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό το πλάνο και κατ' επέκταση να πάρει σάρκα και οστά
Μάλιστα. Έχετε βρει μέχρι στιγμής θετική ανταπόκριση, μας λέτε. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει το πρόσφορο έδαφος για να προχωρήσει αυτή η σκέψη σας. Με τον ΚΟΑ έχετε μιλήσει? Με τον ΚΟΑ ακόμα δεν έχουμε μιλήσει. Επικοινωνήσαμε βεβαίως με τον ΚΟΑ, ο οποίος χρειάζεται κάποιες μέρες να επεξεργαστεί και αυτό στην τη δική μας πρόταση. Απλά να πω ότι η βασική ιδέα είναι να σπάσουμε την προκατάληψη. Και πολύ σημαντικό αυτό. Αν καταφέρετε, κύριε Μουζουρίδη, να το ολοκληρώσετε αυτό, να σπάσει η προκατάληψη, νομίζω θα είναι το μεγαλύτερο κέρδος και για εσάς, αλλά και για τις υπόλοιπες ομοσπονδίες. Γενικά είναι για τον αθλητισμό. Να σπάσουμε την προκατάληψη στην απόδοση αθλητικής δικαιοσύνης. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία παρέμβαση, τουλάχιστον να μην αφήνεται η οποιαδήποτε υπόνοια ότι οποιοδήποτε παρεμβαίνει, είτε για να ευνοήσει τον Α τη μια φορά, είτε για να ευνοήσει τον Β την άλλη φορά, και να υπάρχουν όλα αυτά που επικρατούν ότι υπάρχει προκατάληψη και σε αυτό το θέμα. Και πιστεύω ότι θα είναι μια κίνηση, μια ένδειξη προς το φύλαθλο κόσμο ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε και τα τεχνενόμενα στον αθλητισμό για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου να επιστρέψει τουλάχιστον στα γήπεδα, κλείνοντας το κεφάλαιο προκατάληψη ότι πλέον δεν υπάρχει στον χώρο του κυπριακού αθλητισμού. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια, η οποία όμως εμείς έχουμε τη θέληση, έχουμε το πάθος να το πάρουμε μέχρι τέλους. Μάλιστα. Κύριε Μουζουρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε και θα είμαστε ασφαλώς σε επικοινωνία, έτσι κι αλλιώς η εκπομπή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης είναι. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Αν ήρθω να μου επιτρέψεις πριν σας καληνυχτήσω, θα αποχαιρετήσω για να απολαύσω και εγώ την πρώτη μας εκπομπή. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν πραγματικότητα και δεν θα βγαίνει στον αέρα και θα έλεγα ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πάρθηκε αυτή η απόφαση και εγκαινιάζεται αυτή η εκπομπή. Πέραν από σένα που θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά και το Γραφείο Τύπου της Ομοσπονδίας, τον Αντρέα τον Χριστοφή, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες της εκπομπής μας, τον Νεοκλήντο Θεοχαρίδη, τον Αντώνη τον Κατσαρό, τον Ηρόδοτο, τον Μιλτιάδους, καθώς επίσης και όλους τους υπόλοιπους δημοσιογράφους, οι οποίοι θα συνεργάζονται ο καθένας στο δικό του κομμάτι για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο, για να δώσουμε και εμείς πίσω στην καλαθόσφαιρα την προβολή και την δημοσιότητα η οποία της αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία και θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε την εκπομπή. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, κύριε Μουζουρίδη.